άσκηση ετοιμότητας αποκτά πραγματικές συνθήκες στα 5 ακόμη υποφόρο που το ναυαγοσωστικό σκάφος από το λιμενικό σταθμό της Αγίας Γαλήνης επιχειρεί να προσεγγίσει τη Γάβδο, καταδεικνύοντας πόσο απομονωμένο είναι αυτό το σημείο στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Η επιχείρηση μεταφοράς στις ασθενούς που έχει επιβεβαιωθεί ως κρούσμα κορονοϊού ξεκινάει στις 10 το πρωί από το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, από όπου το ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού ξεκινά για τη Γάβδο, με στόχο να παραλάβει τη γυναίκα που εκδήλωσε συμπτώματα, πήγε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, παρέμεινε στο θάλαμο απομόνωσης και με την εξαγωγή του αποτελέσματος ότι είναι θετική στον ιό και ταυτόχρονα την επιδείνωση της υγείας της, κρίνεται απαραίτητη η ενπλό μεταφορά της σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Υπάρχει σχεδιασμός από το ΕΚΑΒ για όλη τη χώρα, ιδιαίτερα για την νησιωτική χώρα. Και ο λόγος ο οποίος επιλέξαμε να βρεθούμε στη Γάβδο είναι ακριβώς για να εντοπίσουμε τυχόν κενά και παραλήψεις τα οποία υπάρχουν σε όλη την αλυσίδα. Από τη στιγμή που καλεί ο γιατρός του περιφερειακού ιατρίου ή ενός κέντρου υγείας ή οτιδήποτε άλλο υγειονομικού σχηματισμού το κέντρο επιχείρησεων υγείας και ζητάει τη συνδρομή του, γιατί έχουμε επιβεβαιωμένο περιστατικό το οποίο πρέπει να διακομιστεί, θέλουμε να δούμε ακριβώς εάν η διαδικασία τηρείται κατά γράμμα, τώρα που ακριβώς έχουμε την πολυτέλεια να διορθώσουμε οποιαδήποτε κενά και παραλήψεις, έτσι ώστε στην περίπτωση που έχουμε πραγματικό περιστατικό, αυτό να διαχειριστεί με την μεγαλύτερη δυνατή ασφαλεία. Στόχος της άσκησης, παρουσία του Προέδρου του ΕΚΑΒ και της Διοικήτριας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής λειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της εφαρμογής των οδηγιών και κανόνων διακομιδής, υποδοχής και αντιμετώπισης θετικού περιστατικού κορονοϊού COVID-19. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να δούμε σε περίπτωση που έχουμε, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα υπάρξουν και άλλα θετικά κρούσματα στην υγειονομική μας περιφέρεια. Αν λοιπόν έχουμε ένα θετικό στη Γάβδο, πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία της διακομιδής, εφόσον γίνει με πλωτό και όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, υπάρχει δυνατότητα και αεροδιακομιδής. Η άσκηση διοργανώθηκε από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και τη Συμβολή του Λιμενικού Σώματος, με την ασθενή να παραλαμβάνεται από το Περιφερειακό Ιατρείο της Γάβδου νωρίς το μεσημέρι. Η ασθενής μπαίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, που τη μεταφέρει το απόγευμα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, από όπου ασθενοφόρο την παρελαμβάνει και την οδηγεί σε μονάδα κορονοϊού νοσοκομείου του Ηρακλείου. Ασθενής 39 ετών στην Ίσο Γάβδο, η οποία ταυτοποιήθηκε θετική, πρέπει να διακομιστεί. Ενημερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και το ΕΚΑΒ. Όπως τόνισε τόσο η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, όσο και ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, η άσκηση κατέδειξε και τα όποια κενά παρατηρούνται, ωστόσο έφερε στο φως την ανάγκη τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες, όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη να νιώθουν ασφαλείς στην περίπτωση που κρούσμα του κορονοϊού καταγραφεί στο νησί, όπως τόνισε η διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η Γάβδος ήταν έτοιμη από τους πρώτους μήνες κιόλας της πανδημίας. Σήμερα απλά επιβεβαιώθηκε και μπήκε η σφραγίδα ότι μπορούμε σε άμεση συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και το ΕΚΑΒ και σε απόλυτο συντονισμό και με το λιμενικό σώμα ή τις ένοπλες δυνάμεις να είναι το νησί ασφαλές και έτσι να νιώθουν ασφαλείς και οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Αυτό είναι σημαντικό για μας, αλλά και οι επισκέπτες, οι άνθρωποι που θα επισκεπτούν το νησί το επόμενο διάστημα. Από το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει και χτυπάει δυνατά. Από το ακριτικό νησί της Γάβδου για την Κρήτη TV, Ράνια Μωραΐτη.